Αλήθεια τώρα, ρε Σούβα, βρήκε τον DS. Καλά, πλάκα που κάνει. Αφού με γρήγορο πιστόλι. Έφαγα τον τόπο, έψαξα παντού. Με δουλεύει, Σούβα. Και τι να σε δουλεύω, ρε πρόεδρε, αφού τον πάνησε ο Κάπελας. Ποιος είναι ο Κάπελας? Ο Θοδωρή. Έπαιρνε το μαρούλι. Το χρήμα, ρε παιδί μου, το τόδινο κοντό. Ποιος? Ο πεθεράς μου, ρε πρόεδρε. Το ήξερα ότι ο DS ήταν βαλτός του Αντρέα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν αποδείξουμε ότι αυτοί οι δύο συνεργάζονται, αν βρούμε το υλικό της Βασιλίνας, τότε εγώ αθωώνομαι, το καταλαβαίνεις. Θα με πιστέψει και η Ρενάτα. Άρε, πρόεδρε, τι τραβάς κι εσύ. Να λες αλήθειες και να μην σε πιστεύουν. Το έχω πάθει κι εγώ, αγόρι μου. Γι' αυτό θα σε βοηθήσω, ρε Παγάσα. Και τσάμπα να πούμε, έτσι, γιατί είναι ζήτημα καρδιάς να πούμε πώς θα γίνει. Σε ευχαριστώ, ρε Ζουβά. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα από σένα τέτοιες ευαισθησίες. Αφού σε εξήγα και εσύ, ρε πρόεδρε, λες να μην ξέρω τι έβαλε στο χέρι στη τσέπη για να πληρωθούν όλα τα φιλαράκια με εδώ μέσα. Άσε που έτσι βγαίνω κι εγώ κερδισμένος, ε. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Ξεπροστιάσω τον κοντό, τον πεθερό μου δηλαδή, μπροστά στη Σίλβια και την κάνει μια και για πάντα από τη ζωή της. Ε, άρα όλα για τα γυναικάκια μας, ρε φίλε. Μα που είναι, γιατί δεν με παίρνει τόση ώρα. Ηρέμψε. Και του είπα να πάω μαζί του. Ηρέμησε, ηρέμησε, κοριτσάκι μου. Θα πάρει. Να. Αυτός πρέπει. Έλα, έλα, Βλάση, πού είσαι? Μόλις μου είπα να πάω κάπου στο Διόνυσο. Είσαι καλά? Καλά είμαι, αλλά θέλω να είσαι και εσύ καλά. Θα γυρίσουμε το μωράκι μας, έχουν και σε ένα αυτοκίνητο. Έχω και παιδικό καθισματάκι. Σε παρακαλώ να προσέχεις, Βλάση. Θα προσέχω. Τον έχουν στείλει κάπου στο Διόνυσο. Υπομονή, κόρη μου. Θα δεις που όλα θα τελειώσουν καλά. Δεν το ξέρουμε αυτό, ρε Λεωνίδα. Όποιος βρίσκεται πίσω από τη Χαρούλα πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωμένος. Πόσο έξω έπεσα εγώ μαζί της. Δεν μπορούσες να ξέρεις. Όχι, εγώ φταίω. Είχα δίπλα μου ένα τέρας και δεν είχα καταλάβει τίποτα. Κανένα ένστικτο. Εσύ, αν ήσουν στη θέση μου, θα έχεις καταλάβει πόσο επικίνδυνη είναι. Ενώ εγώ τίποτα. Το μόνο που κάνω είναι να το παίζω έξυπνη και λογική. Αν σε έβλεπε η Φέη τώρα από μια μεριά, θα χαιρότανε πάρα πολύ. Γιατί αυτό προσπαθεί να σε κάνει να κατηγορείς τον εαυτό σου. Ναι, αγάπη μου, έχει δίκιο η Εμιλία. Μην τη κάνει τη χάρη. Σας ευχαριστώ όλες πολύ για τη συμπαράσταση, αλλά θα ήθελα να μείνω για λίγο μόνη. Άντε, πάμε εμείς σιγά σιγά. Γεια σας. Υπομονή, κόρη μου, ναι. Μπαμπά, αν χαθεί το παιδί δεν θα τα αντέξω. Θα φύγω από τη ζωή του Βλάση. Κυρία Φλωρέντα, βρήκα αυτό κάτω. Το αφήνω εδώ. Εδώ είσαι, γιατί πρέπει να αλλάξω κοστούμι να φύγω γρήγορα. Γιατί τι έπαθες, πού θα πας? Γιατί μου θα τα χάσω όλα, αυτό έπαθα. Ήξερες εσύ ότι η Βασιλίνα δεν ακύρωσε το δείπνο του Αχιλλέα? Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι μπορεί παρόλα αυτά, μετά από όλα αυτά που έγιναν, να δώσει τις μετοχές στον Αχιλλέα. Οπότε αντίο. Βλέπεις, βρε Αντρέα, ότι οι μέθοδοι σου δεν αποδίδουν. Μήπως ήρθε η ώρα να τις αλλάξεις? Ήρθε η ώρα να αλλάξω κοστούμι, γιατί έχω ραντεβού με κάτι υποψήφιους πελάτες στη Σόφα. Και εμένα μόνη μου θα με αφήσεις νυχτιάτικα. Θέλω να βγούμε λίγο έξω, να πάρουμε αέρα. Τι να κάνω, βρε πουλάκι μου, είμαι αναγκασμένος. Εσύ απόψε μπορείς να βγεις μόνη σου, να πας όπου θέλεις, αλλά όχι με όποιον θέλεις. Τα έχουμε πει. Βέβαια, τι, τα έχουμε πει. Δεν κρατάμε εμείς μυστικά μεταξύ μας. Θέλεις να μου πεις κάτι, Φλωρέτα? Ναι, θέλω. Τα παιδιά που έφερες για να καθαρίσουν μου είπαν ότι βρήκαν το σιρτάρι που είχες κλειδωμένο χτες ξεκλείδωτο και άδειο. Τι είχες μέσα? Δεν κατάλαβα τα παιδιά. Είχα τις αποδείξεις για την εξωσωματική της Βασιλίνας, δεν τις χρειάζομαι πια, τις πέταξα. Α, και όχι μόνο, γιατί βρήκαν και αυτό εδώ. Θέλεις να μου πεις τι δουλειά έχει αυτό στο σπίτι μας? Τι κακά ανάκριση μου κάνεις? Πού θες να ξέρω εγώ τι κουβάλισαν αυτοί εδώ μέσα? Α, αυτοί το έφεραν. Ποιος το έφερε, εγώ? Τι είμαι εγώ? Αυτό είναι μορουδίσιο. Καλά, Αντρέα μου, μην εξάπτεσαι. Δεν εξάπτομαι, βιάζομαι. Πρέπει να αλλάξω να φύγω. Τι? Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ωραία, αν έχετε κάτι νεότερο να με ειδοποιήσετε. Ευχαριστώ, θα περιμένω. Δεν μου λες, αυτή τη Χαρούλα ποιος την συνέστησε? Γιατί, τι σημασία έχει? Πώς δεν έχει σημασία? Εδώ ο detective μου λέει ότι έχει λερωμένο ποινικό μητρό. Έχει συλληφθεί στο παρελθόν για εμπορία λαθρέων ειδών.
Είναι δυνατόν, πώς άφησες το παιδί σου να το προσέχει μια τέτοια γυναίκα? Εσύ που υπολογίζεις και τα πάντα. Δαμιανέ, αυτή τη στιγμή δεν με βοηθάς με αυτό που κάνεις και νέες πληροφορίες δεν μου δίνεις. Και αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να με βοηθήσεις, καλύτερα να φύγεις. Ναι, δεν θα φύγω, εδώ θα κάτσω. Να σκεφτώ, να. Ξέρω κάποιον. Κάποιον που μπορεί να βοηθήσει. Έχει άκρες με τον υπόκοσμο. Τον ξέρω. Τον ξέρεις. Δηλαδή και εγώ τον ξέρω. Δεν ήθελα να πέσω στην ανάγκη του, αλλά. Το Ζούβα. Τι λες, Δαμιανέ? Τι λες, θα αφήσω την τύχη του παιδιού μου στο Ζούβα? Γιατί έχεις να προτείνεις κάτι καλύτερο? Πού πας? Στο στόμα του Λύκου. Εσύ κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά εγώ δεν αντέχω να μην ξέρω τι γίνεται. Τι έγινε, παιδιά, έχουμε κανένα νέο από το μέτωπο? Ο Βλάσης είναι στο δρόμο για να βρει τους απαγωγείς. Περιμένουμε να μας πάρει η Ρενάτα για νεότερα. Άρε, Βλάση, μαύρες γιορτές θα κάνεις όλοι μας δηλαδή. Τι κακό ήταν αυτό που μας βρήκε. Αφού τραβάμε την ατυχία σαν τους μαγνήτες. Αχ, αλλιώς φανταζόμουν τις γιορτές. Εγώ να δεις. Θα ήθελα τώρα να πήγαινα έτσι ένα ταξιδάκι. Τι, εμένα δεν θα με παίρνεις μαζί σου? Αν δεν μου σπάς τα νεύρα, μπορεί. Έλα, μωρέ, πλάκα κάνω. Να είμαστε καλά, θέλω και να βρεθεί το παιδί του Βλάση. Εσύ, Θοδωρή μου, τι θα ήθελες? Τι το ρωτάς, μωρέ, να βρει κανένα 10 ευρώ στον δρόμο. Εγώ το μόνο που θα ήθελα είναι να τα ξαναβρούμε το γιο μου. Δεν θέλω να μαλώνουμε πια. Τέρμα οι καυγάδες. Δεν θέλω άλλους καυγάδες. Ρε πατέρα, μπορεί να είσαι μεγάλος τσιφούταρος, αλλά είσαι και μεγάλος καταφερτζής. Έλα να σε πάρω μια αγκαλιά. Τι μπράβο, μωρέ, παιδιά, αυτή είναι μια τόσο ωραία εικόνα. Να σου πω, ρε Μιμή, τώρα που τα βρήκαμε, μήπως έχεις να μου δώσεις κανένα φράγκο γιατί ξεμεινά. Δεν παλεύεις με τίποτα, άσε με, ρε πατέρα. Ελλάδα, ρε, πλάκα έκανα. Σίγουρα. Ναι, ρε. Έλα, ρε Σιμάκη, τώρα τελευταία στιγμή μου τα λες αυτά τα πράγματα, μα πότε θα προλάβουμε. Βάλα! Σιγά, ρε χαλουμάκι μου, μη σκούζεις, ρε αγάπη μου, με ξεκούφανες. Εδώ είμαι. Σε ένα λεπτάκι θα είμαι στην αγκάλι σου. Άτιμο. Μάγκης. Τέλος. Ζούβα. Σε θέλω. You're talking to me. Θέλω να με βοηθήσεις να βρω την Ταντά που έκλεψε το παιδί της Φέης. Σώπα, ρε. Έπεσε στην ανάγκη μου η κακατσούρη. Αυτή με το που γύρισε, ούτε να με φτύσει δεν ήθελε. Τι έγινε, καλέ! Φωτιά! Φωτιά, θα πάρουν τα τηγάνια σου. Δεν έχουμε εγκλήσει catering για το πάρτι. Θα βοηθήσεις? Έλα, μωρέ Σίλβια, γι' αυτό με φώναξες για μαγειρέματα. Άσε, δεν έχω καθόλου όρεξη. Ρε Σιβανούλα, τι να κάνουμε? Πρέπει να βοηθήσουμε την κατάσταση. Τουλάχιστον να προλάβουμε μια δεύτερη συμφορά. Να σου πω, σε τι είσαι, Γρήγορη? Κατάλαβα. Στο να δίνεις απαντήσεις δεν είσαι καθόλου γρήγορη. Λοιπόν, άκου, πρέπει να βρούμε ένα κόνσεπτ για τις φακιόλες. Ξέρω εγώ, τι να βρούμε? Κάνα σηκωτάκι, κάνα γαρδουμπάκι. Αυτό εκφράζει λίγδα και χοληστερίνη. Εμείς θέλουμε κάτι σε αστραφτερή καθαριότητα. Και τι προτείνεις εσύ αυθεντία της κουζίνας, να τους ταΐσουμε χλωρίνη? Όχι, κάτι σε σπιτικό, αυθεντικό, ας πούμε μια γκουρμεδιά που θα τους γαργαλάει και τον ουρανίσκο, θα τον ιντριγκάρει. Ψ, και φταίδες, σου κάνουνε. Σουβά. Σκέψου το καλά. Σκέψου ένα μικρό παιδάκι. Μόνο του, ένα φρικτό μέρος με απέσιους ανθρώπους. Ρε Βαλτώσε, και εσύ τι έχετε πάθει όλοι? Έχετε βρει το κουμπί μου και το πατάτε αβέρτα? Ποιο κουμπί? Το κουμπί της ευαισθησίας, Ντέμι. Κουμπί or not κουμπί. Τέλος πάντων, άντε κομμάτια να γίνει, αφού είναι για το πιτσιρικάκι, θα το κάνω. Για το πιτσιρικάκι. Ρενάτα, μη φεύγεις. Είχαμε νέα για την απαγωγή? Τίποτα ακόμα. Περιμένουμε νέα από το Βλάση. Τι γίνεται? Δεν αντέχεις ούτε να με κοιτάζεις πλέον? Ρενάτα, αν σου αποδείξω ότι δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό που έπαθε η Βασιλίνα, θα με ξανακοιτάξεις ή δεν σε ενδιαφέρει πια η αλήθεια? Βασικά δεν με ενδιαφέρει η αλήθεια σου. Ξέρεις τι πιστεύω τελικά? Ότι σε βολεύει όλο αυτό που έγινε με τη Βασιλίνα. Τι είπες? Είπα ότι σου έκατσε κουτί τελικά. Έψαχνες τρόπο να με χωρίσεις. Μετά από όλα όσα έχω υπομείνει για σένα, τολμάς και μου λες κάτι τέτοιο? Τι να με βολεύει, Αχιλλέα, που θα έχω ενοχές μια ζωή για αυτό το παιδί που χάθηκε? Αν συνεχίσεις να με κατηγορείς για όλα αυτά και να κατηγορείς και τον εαυτό σου, θα χωρίσουμε.
Αυτό θέλεις? Βασικά έχουμε χωρίσει ήδη. Χώνεψέ το. Δεν το εννοείς αυτό που λες. Το εννοώ. Λες ψέματα, δεν σε πιστεύω. Ψέματα έλεγα τόσο καιρό στον εαυτό μου, ότι όλα αυτά τα έκανες για τη Σόφο, για την εταιρεία που αγαπάς τόσο πολύ και για τους ανθρώπους της. Κατάλαβα όμως κάτι πάρα πολύ απλό. Και ποιο είναι αυτό? Ότι είσαι ένας παρτάκιας που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Τελείωσες για μένα. Αλήθεια? Και πώς το κατάφερες αυτό? Πώς κατάφερες να σκοτώσεις μέσα σου όλα αυτά που νιώθεις? Πες μου τον τρόπο να το κάνω κι εγώ. Θα το βρεις τον τρόπο πάρα πολύ σύντομα. Δεν με πείθεις. Αυτά που νιώθουμε ο ένας για τον άλλον. Έλα στο δείπνο τουλάχιστον. Να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Αχιλλέα, ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Παράταμε. Αχιλλέα, τι έγινε? Μόνο έναν τρόπο βρήκα να βοηθήσω. Πήρα το φίλο μου τον Παναγιώτη από το Σερακίνικο να πάει εκεί στον Αγιάννη το Ρώσο να ανάψει ένα κεράκι για την Μπέμπα. Μπορεί να γίνει το θαύμα. Αχ ρε παπά, τι τραβάς κι εσύ. Γύρισα από την Αμερική, σε πήρα από το Σερακίνικο και σε έφερα μέσα στα προβλήματα. Τώρα που θα γυρίσει το κοριτσάκι μας, θα ξαναβρω την ησυχία μου και εσείς στη δικιά σας. Ακούς λέω. Ποιος είναι? Τολμάς και έρχεσαι εδώ? Με συγχωρείς. Ψάχνω να βρω τον Βλάση και δεν μπορώ. Κοντεύω να τρελαθώ από την αγωνία μου. Δεν αντέχω να μην ξέρω τι γίνεται. Πες μου, τι γίνεται, πώς είναι το παιδί μου? Ο Βλάση έχει πάει να τους δώσει ό,τι ζήτησαν. Ακόμα περιμένουμε. Μπορώ να περάσω? Δεν αντέχω να μην ξέρω τι γίνεται. Πέρασε. Καλώς ήρθες στο σπίτι μας. Λοιπόν, fake επίσημα, γιατί ανεπίσημα έχεις προσπαθήσει να εισβάλλεις με πολλούς τρόπους. Να σε ξεναγήσω. Αυτό εδώ είναι το σπίτι που χτύπησες το Βλάση φορώντας αυτή τη μαντήλα. Είναι επίσης το σπίτι που έστειλες αυτό το τέρας να φυλάει το παιδί. Το οποίο τέρας χτύπησε τον πατέρα μου στο κεφάλι. Το σπίτι λοιπόν σε ευχαριστεί για τις ωραίες αναμνήσεις που του χάρισες. Έλα, Νίκα μου, σε παρακαλώ. Σου πρότεινα να βλέπεις το παιδί όποτε θέλεις. Και εσύ προτίμησες να φέρεις μέσα στο ίδιο μου το σπίτι έναν εγκληματία. Και αναρωτιέμαι. Αν κάτι πάει στραβά, πώς θα νιώσεις? Τίποτα δεν θα πάει στραβά. Τίποτα! Μην το ξαναπείς αυτό. Είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς εδώ? Αυτό το διαλυνό μήνυμα είναι. Σκάσε και προχώρα. Αν είναι να σηκώσει τη γειτονιά στο πόδι, σήκου και φύγει καλύτερα. Πού είσαι ρε μάγκα? Πού είσαι ρε μάγκα που ενοχλείσαι κιόλας ρε? Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε μάγκα να σε δω ρε? Είναι κανείς εδώ? Κάπου την ξέρω αυτή την καράφλα. Εσύ! Παιδί, να θέλεις ένα πράγμα, παιδί μου. Πίσω από κάθε τρελή ιδέα κρύβεται μία μεγαλοφυΐα. Πάσε με να το διαλύσω! Πάσε με να το διαλύσω! Ηρέμα, κάψε. Ηρέμα, ηρέμιστε. Δεν προτιμάς να μιλήσουμε πολιτισμένα, αφού είσαι έτσι. Πού είναι μικρή, τι σε κάνεις? Τι σε κάνεις? Πιστεύεις ότι έτσι όπως είσαι τώρα, κεφαλοκλειδωμένος, είσαι σε θέση να κάνεις ερωτήσεις, να βάζεις όρους και τέτοια? Τι παιχνίδια κάνεις, ρε? Ποιος είσαι εσύ που απαγάγεις το ίδιο στο αίμα, ρε? Πόσο συχαμένος είσαι? Δεν είμαι πολύ, αλλά μπορώ να γίνω πάρα πολύ, δεν φαντάζει. Τελειώσαμε με τα προκαταρτικά. Βγάλε έξω το χρήμα, σε παρακαλώ. Άντε. Ο Χριστότσι, μάνα του. Πλάθη ο Δαμιανός και ο Φτέδες. Ναι, ήρθε και η σειρά σας. Λοιπόν, κουμπάρι, πλύνετε χέρια και αρχίστε ζύμωμα. Άσε μας, ρε Βανάρα. Είναι αυτά τα χέρια τώρα που φέρνουν 10 σβούρες στο δευτερόλεπτο το κομπολόι και έχουν κάνει και τις μεγαλύτερες ληστείες στην Ελλάδα να πλάθουν και Φτέδες? Ρε, αν το βράδυ θέλετε να φάτε κομπολόγια, από εσάς με ενδιαφέρει. Αλλά αν θέλετε να φάτε φαΐκ, πλάστε μπαλίτσες τώρα, ε. Εσύ να σου ζήτησα μια χάρη. Δεν αφήνεις τους σκεφτέδες να πας έξω να κάνεις κανένα τηλέφωνο? Έχει πέσει σύρμα στην πιάτσα και περιμένω ενημέρωση. Μην είσαι βιαστικούλης. Να σας πω ρε παιδιά, τι ρόλο παίζει τελικά τούτη η Χαρούλα, είναι κατάλαβα? Η Φέη την έστειλε στο Βλάση να προσέχει το μωρό. Να πάρει και καμιά πληροφορία. Έλεω
τούτη γυναίκα πλέον! Έστειλε κατάσκοπο! Εμάνα είναι! Τι άλλο να κάνει! Να στείλει καμιά φρουτόκρεμα, Δαμιανέ, κανένα ζακετούδι! Όχι να δημιουργεί ραδιουργίες που το πού ποτέ! Απορώ δηλαδή, Δαμιανέ μου, πώς τη θέλεις ακόμα. Αλλά ξέρω εγώ τι θα σου κάνει καλόν εσένα. Εκτός από το πλάσιμο του κεφτέδων. Να έρθεις μαζί μας σήμερα το βράδυ στο πάτι. Ναι, να γνωρίσεις κανένα πλάσμα. Αχά, θα έρθει ο Στρίντζος. Από το κακό στο χειρότερο αυτό το πάρτι. Αν δεν θα έρθει ο Στρίντζος, κι ούτε και οι κεφτέδες θα έρθουν. Άιντε, την όρεξη σας είχα. Κοίτα εδώ ρε, χάλια τα έκανε ρε, κοιτάτε ρε. Έχω να φτιάχνω και αυτούς, έχω και να καθαρίζω. Εδώ είναι 5 εκατομμύρια αφεντικό. 5, είπες 5. Βλάς, παιδί μου, είμαι πολύ δυσαρεστημένος. Δεν είχαμε πει 10. Τα υπόλοιπα στην τράπεζα. Αν θες να τα δεις, φέρε να δω εγώ πρώτα το μωρό. Το μωρό, ε. Το μωρό. Χαρούλα! Πράκτορ Χουβούτ. Χαρούλα Βούρβακη, τη λένε. Το ξέρεις αυτό, ε. Έλα, έλα. Λοιπόν, άντε, δες για τελευταία φορά το παιδί σου. Τι είπες, ρε. Τι είπα, ε. Δεν θα την αφήσω εδώ μες στην υγρασία για τις σκόνες, είναι αδίγινο. Και μετά θα σου εξηγήσω, δες τη λίγο. Αγάπη μου, αγάπη μου, όλα θα πάνε καλά, μωρό μου. Θα σε βγάλω από εδώ, αγάπη μου. Θα σε βγάλω, μωρέ μου, στο υπόσχομαι, μωρό μου. Όλα θα πάνε καλά, μην φοβάσαι, ναι. Μωρέ, είναι συγκινητικό. Δεν σε άγγιξε και σένα, εσένα, μωρό. Εμείς γιατί όταν ξαναπληθούμε, δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχεις. Σιγά τα αίματα, βρυγά, Σάκο. Κάτσε, λέω. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, θα πάρεις τηλέφωνο τους δικούς σου να τους καθησυχάσεις, ορίστε το μωρό, είναι καλά, υγιές κτλ. Μην κάνεις καμιά μαγιά. Μην αναφέρεις το όνομά μου, αλλιώς ξέχνα το μωρό, δεν την ξαναδείς την Πέμπα. Έλα, Βλάση μου, πώς είναι το παιδί μας? Όλα καλά, αγάπη μου, κι εγώ και η Πέμπα μας, μην ανησυχείς. Βλάση, Βλάση, τι γίνεται, πες και σε μένα, όλα καλά? Τι κάνεις εσύ εκεί? Ναι, όλα καλά. Εδώ είναι μπροστά μου η Πέμπα. Σίγουρα είναι όλα καλά? Ναι, μια χαρά. Δώσ' μου πίσω τη γυναίκα μου. Έλα, Βλάση, πες μου. Όλα καλά, θα τη φέρω πίσω τη μικρή, μην ανησυχείς. Αχ, Θεέ μου, όλα καλά. Όλα καλά, ωραία. Πες μου, Βλάση μου, τι γίνεται εκεί, ποιος πήρε το παιδί? Σημασία έχει ότι βρήκα το παιδί, τα υπόλοιπα από κοντά. Λοιπόν, Χαρούλα, τζους. Τι τζους, φέρε πίσω το παιδί. Έλα εδώ, Χαρούλα. Φέρε το παιδί πίσω. Καλά ρε τα φράγκα δεν ήθελες. Στάφερα, γι' αυτό δεν μ' ήθελες. Φωνάζε να τρομάξεις το μωρό. Είσαι πάρα πολύ ανυπόμονος, είσαι ο πατέρας σου. Ρε σε αυτά τα πράγματα έχουν μια διαδικασία. Πρέπει να βάλω και εγώ τους όρους μου, έτσι δεν πάει? 5 εκατομμύρια θα σου φτάνουν, ρε. Τι θα τα κάνεις, θα πεθάνεις σε λίγο καιρό. Μα δεν θέλω μόνο μετρητά. Ωραία, δες και τα υπόλοιπα θα στα μεταφέρω στην τράπεζα είναι. Και βέβαια θα τα μεταφέρεις, αυτό έλειπε να στα αφήσω. Αλλά πρέπει να σκεφτώ τι άλλο μπορεί να θέλω από σένα. Κάτσε λίγο. Γιατί δεν μιλάς? Θέλω τις συμμετοχές σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφήσατε να μείνω. Αφού λένε εντάξει, καλύτερα να πηγαίνω. Αν και εμένα κάτι μου φαίνεται ότι δεν πάει καλά. Φέ, τι κάνεις τώρα? Παίζεις με το μυαλό μου. Είμαι σίγουρη ότι ο Βλάσης δεν μπορούσε να μιλήσει. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά που σε έλεγε ψέματα. Το χέρι σου βέβαια δεν το βάζεις μόνο στη φωτιά, το βάζεις και αλλού. Αλλά τέλος πάντων. Αν έρθει το μωρό σπίτι, θα με ενημερώσεις? Σου είπα και πριν. Εμείς δεν είμαστε σαν εσένα. Θα επικοινωνήσω μαζί σου εγώ προσωπικά. Ρε μπαμπά, λες να έχει δίκιο? Λες να έκρυβε κάτι ο Βλάσης? Όχι βρε κοριτσάκι, μας να λέει σε παρακαλώ. Επιτέλους έχουμε καλά νέα. Λοιπόν, να πάρουμε και τους υπόλοιπους να τους ειδοποιήσουμε ότι όλα πήγαν καλά. Ναι. Έλα, Λουκά, είχες νέα? Σοβαρά? Μάθαμε ποιος το έκανε? Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ναι, ναι, να είσαι καλά. Είναι εντάξει και ο Βλάσης και το παιδί. Μπράβο, ρε Βλάση, μπράβο, ρε Βλάση. Μπράβο, πραγματικά. Σου είπε ποιος το έκανε? Θα μας πει ο Βλάσης από κοντά. Παναγία Χρυσοσπηλιώτησα μου, να έρθω να σε άψω. Τουλάχιστον για κάποιους τρώνουν τα πράγματα. Για όλους τα φτιάξουν, αγόρι μου. Άντε να δούμε. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω να πάω να ετοιμαστώ για το δείπνο. Αν μία στο εκατομμύριο έρθει η Ρενάτα, θέλω να είμαι εκεί. Μπορεί να υποθούν πράγματα που με δικαιώνουν. Αχιλλέα, θόρε με. Η αλήθεια πάντα βρίσκει το δρόμο της. Βοηθήστε όμως κι εσείς λίγο.
Αν δείτε τη Ρενάτα, θα την πείσετε να έρθει απόψε. Ο Βλάσης θα κάνει γιορτές. Βοηθήστε με να κάνω κι εγώ. Κοιτάς αχάνος ρε, τις μετοχές σου για το παιδί σου. Κάτσε, έχεις δίκιο, θα σου πω ένα παραμύθι. Αλήθεια τώρα? Αλήθεια, ναι. Μια φορά και τον καιρό. Τον κακό στον καιρό, τι μετοχές λες? Μη διακόψεις το παραμύθι ρε. Μια φορά και έναν καιρό μου τα πήραν όλα εμένα. Ό,τι έφτιαξα με κόπο και υδρότα έφτασε στα χέρια διάφορων άσχετων όπως εσύ. Μα να πουλήσεις τις μετοχές σου στη Μένη Σούλτς ρε, χαμένε. Είσαι για τα πάντα ενημερωμένος, βλέπω. Βεβαίως είμαι. Άρα λοιπόν, για να το καταλάβεις. Αυτά τα 10 εκατομμύρια που θα σου πάρω τώρα σε λίγο δεν είναι λίτρα, παιδί μου. Είναι η τιμή που πιάσαν οι μετοχές σου όταν τις πούλησες στη Μένη. Είναι δικά μου. Τα παίρνω πίσω. Ούτε τα άλλα είναι λίτρα. Είναι πολύ απλό. Οι μετοχές σου είναι δικές μου. Εγώ την έφτιαξα αυτή την εταιρεία. Καλά, ρε εξοφλημένε. Έφτασε σημείο να παγάγεις ένα παιδί για λεφτά και μετοχές. Μου να δεις που αλλού μπορώ να φτάσω εγώ. Για να πάρω αυτό που είναι δικό μου, αγόρι μου. Λοιπόν, άκου. Η συμφωνία είναι πάρα πολύ απλή. Όλη σου η περιουσία για το παιδί σου. Και εγώ παίρνω πίσω το δικό μου παιδί. Τη Σόφο. Αν είσαι μάγκας, μου τα δίνεις όλα και ξεκινάς από το μηδέν. Έτσι. Ναι ή ου. Νου. Ναι. Ναι. Τι? Εντάξει, εντάξει, θα τους το πω. Έλα. Εντάξει, παιδιά, όλα καλά. Λήξη συναγερμό. Ο Βλάσης επιστρέφει με το μωρό. Μπράβο, μωρή παιχτούρα, Βλασάρα! Αλήθεια, μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο, γιατί το είχα μεγάλο άγχος. Δεν μου λες, σου είπε ποιος ήταν πίσω από όλο αυτό? Όχι, δεν μου είπε κάτι άλλο, αλλά τώρα θα επιστρέψει και θα μας πει. Ναι, ρε, σημασία έχει ότι γυρνάει η μπέμπα μας, ναι! Με το πάρτι τι γίνεται? Οπα, παρτάκι άκουσα. Παίζει παρτάκι. Θεματικό και special στη Σόφο. Τώρα ήρθα να βρω στολή και ξαναπάω. Ρε μωράκι, να σου πω τώρα με τις απαγωγές και με αυτά δεν κάνουμε τίποτα. Ψήνεσαι να πάμε? Ξέρω εγώ. Ελάτε ρε, θα πάω κι εγώ. Τώρα ξενέρωσα. Έλα. Έλα, εντάξει, μωρή, σταμάτα, σε πειράζω. Να σου πω, θα έρθουμε και θα παίξουμε και μουσική. DJ έχετε βρει? Δεν νομίζω. Τέλεια, προσλαμβάνεστε. Εγώ έχω άλλο θέμα όμως τώρα. Πρέπει να βρω μια στολή. Δεν έχω βρει ακόμα. Μια στολή έτσι ωραία να εντυπωσιάσω τη Βάνα. Αυτό θέλει σκέψη. Ναι, έχω σκεφτεί να ντυθώ τάρανδος, αγγελάκι. Τώρα. Ρε Μίμη, έχεις εσύ καμιά ιδέα που είσαι καλός σε αυτά? Καλά, τώρα ζητάς από το Μίμη συμβουλή για γυναίκες. Το πρώτο πράγμα που θα σου πει είναι ότι όλες οι γυναίκες είναι και θα καταλήξει με κάτι κλισέ. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και λίγα λέει. Αφήστε τον να μιλήσει. Μίμη, πες. Λοιπόν, Φωτάρα, σαν μεγαλύτερος έχω να σου δώσω μια συμβουλή. Άσε τα μασκαρίματα για τους άλλους. Είσαι αντράκι, ρε. Θα πας έτσι όπως είσαι ο εαυτός σου. Και άμα γουστάρει. Τι πες τώρα? Αυτό δεν το περίμενα. Είδες, όλες οι γυναίκες είναι έτοιμες να κρίνουν. Να τον ακούς το Μίμη. Ξωτικό. Μέτριο. Δώρο. Γλυκή. Αστέρι της Βιθλέ. Εμάντεντε. Παιδιά, τέλος καλά, όλα καλά. Απαγωγή τέλος. Μου το είπε ο Φώτης που του το είπε Μίνη, που της το είπε η Μίκα. Που της το είπε η Διάρογλου. Τέλος. Αυτά είναι. Δηλαδή παρτάρουμε δίχως έλεος. Αμάν βρε παιδιά, δηλαδή απορώ ποιον τέρασε παγάγι βρέφη. Δεν μάθανε λέει ο Φώτης. Μάλιστα. Ακούς, όλο Φώτης και Φώτης λέει. Σήμερα θα γίνει μεταξύ τους στον μπαμ και μετά το στίχημα δικό μου. Τι λέτε εκεί καλέ? Τίποτα ρε Σιβανούλα, τίποτα. Απλά λέμε, αφού λουστείς και χτενιστείς και βάλεις τα καλά σου, να βάλεις και τη στολή της Τίνκερμπελ. Μπα, όχι, παιδιά, το μετάνιωσα. Παιδιά, λέω να μην έρθω. Πάρτε τους κεφτέδες, για είσαι το καλό. Ω, που φάγαμε πόρτα. Έλα, άλλωστε και αυτό που σου ζήτησα με την κυρία Εμίλια, δεν το έκανες. Έλα ρε Σιβανούλα, γίνεσαι σε άδικη. Δηλαδή, πώς ήθελες να πάρω τη θεία μου από το πλευρό του Βλάση? Και αυτό με τη στολή έχω φάει μπανάνα όλη την αγορά, δηλαδή, για να σου τη βρω. Να σου πω τώρα που λες το λες, εμείς τι θα ντυθούμε? Βρήκα. Τι? Καμπάνες. Ντιντον. Α, καλά. Έλα εδώ, έλα εδώ, πού πας? Έλα εδώ, θα έρθεις μαζί μας. Μου κυμπάστη. Ρε πανάκι μου, ρε αγάπη μου, αν δεν έρθεις, θα ξομείνεις εδώ με το Ντέμι τον Πάβια. Καλό επιχείρημα. Ναι καλέ, αυτός νευρίασε και έφυγε, δεν τον είδες πως ήταν? Έλα. Θα μείνεις μόνη σου, θα έρθεις μαζί μας. Κι εγώ θα κάνω ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Εντάξει, τότε κάτι έχω στο μυαλό μου. Άχυρα. Πρώτον δεν θα ντυθούμε τίποτα. Ξεχάστε και πούπουλα και όλα αυτά και καμπάνες διντάντων. Ρε Πανάκη, περίμενε λίγο να σου πω. Στοπ, φιρμουάρ. Θέλω κι άλλη χάρη. Πού είναι, ήρθε?
Βλάση, πού είναι το παιδί? Μην ασχετώ όλα καλά. Βλάση, μας δουλεύεις? Μια χαρά είναι, μικρή. Είναι μια χαρά. Όλα καλά σας λέω, μην ανησυχείτε καθόλου. Απλά προέκυψε ένα θέμα με τη συναλλαγή. Χρωστώ κάποια ποσά ηλεκτρονικά, θα τα μεταφέρω και θα μας στείλουν την Πέμπα αύριο. Και τους άφησες να φύγουν έτσι απλά? Καλά σου λέει, ρε Βλάση, θα τρελαθώ τελείως. Πες μου, πού είναι η μικρή? Ναι, σας παρακαλώ να με εμπιστευτείτε λίγο. Εντάξει. Σιγουρεύτηκα ότι είναι όλα καλά, απλά θα παραταθεί και λίγο η αγωνία μας. Αυτό είναι όλο. Βλάση, πες μου την αλήθεια, σε παρακαλώ. Μου κρύβεις κάτι? Ρε Μικά, είναι δυνατόν σου λέει ψέματα για κάτι τέτοιο? Είναι μια χαρά η μικρή. Και ποιοι είναι οι απαγωγείς? Ακόμα δεν μας είπες τίποτα. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, μίλησα με δικηγόρο. Είναι δικές σου μετοχές. Τα φράγκα στάφερα. Τα υπόλοιπα τα χρήματα έχουν μεταφερθεί. Φέρ το μωρό τώρα. Στε. Το μωρό θα το πάρεις πίσω όταν βεβαιωθώ ότι τα εμβάσματα ή μεταβιβάσεις του μετοχών όλα αυτά γίνανε σωστά. Και μη σκεφτείς να με καρφώσεις πουθενά, έτσι. Θα φταίσαι εσύ για ό,τι θα υπακολουθήσεις. Εμείς θα τα αφήσουμε έτσι, καθήκη. Ε? Να σου πω, συμβουλή μου, ε? Να τα αφήσεις έτσι, αγόρι μου. Να τα αφήσεις έτσι. Γιατί εδώ δεν κάνουμε πλάκα. Η σκιά μου θα είναι βαριά πάνω από σένα, την κόρη σου και όλο σου το σόι. Δεν κάνω πλάκα. Εντάξει. Θα δείτε τον Ανδρέα του ψυχιατρίου. Σε όλο το μεγαλείο δεν θα το πιστεύετε. Γεια σου. Έλα, πες τώρα. Φέρ' το παιδί, ρε! Φέρ' το παιδί, ρε! Δεν είδα απαγωγή. Η Χαρούλα μόνο ήταν εκεί. Έλα, μανά. Είχαμε ένα κολληματάκι, αλλά όλα πήγανε καλά. Αύριο θα έχουμε και τη μικρή. Τι εννοείς, δεν την πήρες τη μικρή? Ωραία, μάνα, σου λέω, όλα καλά. Τι καλά, ρε Βλάση, ρε αγοράκι μου. Κατάλαβες τουλάχιστον αν η Χαρούλα δουλεύει για τον εαυτό της ή για κάποιον άλλον. Κάτσε, ρε μάνα, περίμενε και μου μιλάει ο Λουκάς. Λουκά, δεν καταλαβαίνω. Ήταν η Χαρούλα εκεί πέρα. Ήταν δύο ταχλαράδες, κάτι ντουλάπες εκεί πέρα, τρίφλες. Εντάξει. Ναι. Μου ζητήσανε την παλίτσα. Έδωσε την παλίτσα. Πήραν την παλίτσα. Υπήρχε μια κόμπλα εκεί πέρα με τη μεταφορά και έφυγα μετά. Βλάση, μ' ακούς. Τι συμφωνία έχεις κάνει, παιδί μου? Ότι το παιδί σύντομα θα είναι εδώ. Μη με ρωτάτε άλλα. Τώρα έρχομαι από εκεί και θα σου πω εγώ. Το παιδί αγνοείται για μία ακόμα μέρα και εσύ λες να μην ρωτάμε άλλα. Εγώ θα πάρω την αστυνομία, Βλάση. Δεν θα κάνεις τίποτα. Ό,τι πρέπει να ξέρετε, σας το είπα. Μην ρωτάτε άλλα. Βλάση. Είμαι σίγουρη ότι ο Βλάσης δεν μπορούσε να μιλήσει. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά που σε έλεγε ψέματα. Ρενάτα, εσύ στόλισες έτσι ωραία την αυλή μας? Ναι, δεν μου πήγαινε καρδιά να στόλισω με όλα αυτά που έγιναν με το μωρό του Βλάση, αλλά αφού είναι όλα καλά, είπα να κάνω την αυλή μας πιο όμορφη. Μπράβο, μπράβο, καλά έκανες. Δεν μου λες, εσύ εδώ θα κάτσεις απόψε μόνη σου? Όχι, λέει, σε έβαλε να με ρωτήσεις. Όχι, ρε παιδί μου, όχι. Όχι, δεν ανακατεύομαι εγώ. Να κάνεις ό,τι θέλεις να κάνεις. Α, και εγώ θα πάω στο εινοποιείο τώρα να στολίσω. Να πάω να βάλω και αυτά εδώ πέρα. Να τα πάρεις. Ωραία, θέλεις βοήθεια? Όχι, όχι, εντάξει. Α, κάτσε να το ξεχάσω. Κάποιος μου έδωσε να σου δώσω αυτό. Λεωνίδα μου, εγώ πρέπει να φύγω. Με περιμένουν, εντάξει? Καληνύχτα. Καληνύχτα. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια κράτηση στο όνομα της κυρίας Σούλτς. Κράτηση στο όνομα της κυρίας Σούλτς. Έλα. Ευχαριστώ πολύ.
Έλα, Λεωνίδα, να σου πω. Έμαθες αν θα έρθει η Ρενάτα απόψε? Το μόνο που θα σου πω είναι ότι η απόψινή βραδιά θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Έχω ένα προαίσθημα. Εκπλήξεις. Περιμένω ήδη αρκετές, δεν θέλω άλλες. Άσε, Λεωνίδα, κατάλαβα. Έλα, γεια. Η απόψινή θα είναι μια νύχτα γεμάτη θαύματα. Για να δούμε. Θέλω να μου πεις αν πέτυχα το Kiss Lauren. Λοιπόν, καλή μας όρεξη. Πού να βρεθεί η όρεξη, ρε παπά? Άραγε το μωρό μας τρώει καλά. Λοιπόν, για να τελειώνει το θέμα, εντάξει, το πάμε από την αρχή το πράγμα. Μηδενίζουμε όλη τη μαυρίλα που έχουμε και πάμε ξανά από την αρχή. Το παιδί είναι μια χαρά, θα το δούμε αύριο. Τέλος. Σήκωσε το, ρε παιδί μου, όποια και να είναι η Φέη, μάνα είναι ανησυχή. Ναι, ρε Βλάση, σήκωσε το. Της υποσχέθηκα ότι θα την πάρουν. Εντάξει, αγάπη μου. Έλα. Έλα, Βλάση, πού είσαι? Έχω πάρει 100 φορές. Το πήρες το μωρό όλα καλά? Το μωρό είναι καλά και για να είμαστε κι εμείς καλά, σταμάτα να μας ενοχλείς. Ειδικά απόψε. Σε παρακαλώ, να κάνουμε λίγο Skype να το δω. Καληνύχτα. Τρώμε. Ναι, τρώμε. Ωραία. Όλα καλά με το παιδί. Αφού είναι όλα καλά, μήπως να βγούμε κι εμείς έξω να το γιορτάσουμε? Όχι, δεν θέλω να το γιορτάσω, Ντέμι. Θέλω να μου βρεις τη Χαρούλα. Και αυτός ο Βλάσης. Πάλι αυτός ο Βλάσης. Τι έκανε πάλι? Μου τα μάσησε. Απ' τη Φέη δεν ξεφεύγουν αυτά. Κάτι μου κρύβει. Οπ, καλώς τα παιδιά. Το πρώτο πάρτι των φακελιών είναι γεγονός. Η μάγκο αγορίνα μου σε έφτιαξα. Ρε Ζαχαρία μου, εμείς και εμείς είμαστε όμως. Ναι, είναι και οι φακελιές στα γραφεία και δίνονται. Δεν πειράζει, φάση θα είναι και εμείς και εμείς. Όπα! Καλά, παιδιά! Ω, καλώς τα παιδιά! Τι έχουμε εδώ? Πείτε, παιδιά, τι έχουμε εδώ. Εδώ οι καλοί κιοφτέδες. Έλα να πάρεις. Προτιμήστε τους κιοφτέδες, παιδιά της μάνας. Θα σας μείνουν αξέχαστοι. Όποιος τρώει δεν ξανατρώει. Τι κάνουν καλέ? Τους έβαλα να μου υποσχεθούν ότι θα αποθεώσουν τους κιοφτέδες μου. Δεν αλλιώς εγώ στο τηγάνι για να μου τους πετάξετε σε κάνα πάγκο. Θα τους φάτε όλους, ε! Μανούλα μου, μην ανησυχείς, όλους θα τους φάμε. Σίλια, πίνα κολάδα. Βλέπω, Βάνα, σήμερα τους έχεις και σε υπηρετούν. Ναι, αυτός τον όρος. Άντε το πολύ πολύ να πάω μέσα τα παλτά. Πότε εδώ είσαι? Δεν ντύθηκες ούτε εσύ, βλέπω, ε. Γεια σου, Βάνα. Γεια. Ξέρεις, σκεφτόμουν να την αντιθώ για να σε εντυπωσιάσω. Ήθελες όντως να με εντυπωσιάσεις? Εσύ τι λες? Αυτό σημαίνει ότι με σκέφτεσαι ακόμα, ε. Άρα τα όσα έγιναν. Σε σκέφτομαι. Και ξέρεις τι μου είπε κάποιος? Ότι για να σε εντυπωσιάσω δεν χρειάζονται στολές. Είναι καλύτερα να είμαι αυτός μου. Σοφός αυτός ο κάποιος. Βάνα, εγώ είμαι αυτός που είμαι και δεν μπορώ να αλλάξω. Ατσούμπαλος, γεματούλης, γλυκανάλατος. Αυτός είμαι. Σου αρέσω? Επιτέλους. Ένα αγόρι που δεν τρέπεται για τον εαυτό του. Άρε, σύμπη με τις ιδέες σου. Να κάτσω εγώ τώρα όλο το βράδυ να κάνω τον υπηρέτη να πούμε τη στούτουρα. Λες και υπάρχει περίπτωση τώρα να τα βρει η τούτουρα με το Φώτη? Τι κάνετε, ρε Σίλβια, με παρακολουθείτε? Μάκη μου, τα καταφέραμε! Δεν τρέπεσαι να μου τη στείνεις εδώ για να κερδίσεις το στοίχημα? Έλα, βρε Βανούλα! Μα γιατί δεν παραδέχεστε ανοιχτά, βρε παιδιά, τι νιώθει ένας για τον άλλον? Ακόμα με το στοίχημα ασχολείστε. Καλά σου λέει, ρε Σίλβια, έλεος. Εμένα αυτό μου φτάνει. Αυτό είναι το στοίχημά μου. Να δω δυο δικούς μου ανθρώπους να βρίσκουν το άλλο τους μισό.
Ούτε να το σκέφτεσαι. Αυτό δεν είναι το αγόρι από τα Μπέλια. Τι κάνει εδώ, παίζει μουσική. Μόλις απέκτησε ενδιαφέρον το πάρτι. Ναι, αλλά δεν παίζει μόνος όπως βλέπεις. Πιασμένος. Τι πιασμένος. Κάτσε και θα δεις. Γεια σας, κοριτσιά. Γεια. Κάνεις λίγο στην άκρη να πάρω ένα ποτάκι. Καλή ιδέα. Επιτέλους, βρε παιδιά! Αλλά είναι ένα ζευγάρι, να πηγαίνουμε, να πηγαίνουμε, να χορεύουμε. Ναι, καλέ. Να πάμε και σε καμιά δίσκο καμιά φορά. Αχ, τι τόχο τις ταινίες. Wait, τι λα, Παύλος Ευαγγελόπουλος. Έλα να γυμνοθούμε, darling. Έλα να αγαπηθούμε, darling. Μωράκι. Γεια σας, το Ύψιλον Ήρω ΤΑΦ 5243, ενοχλεί την είσοδο, παρακαλώ. Δεν είναι όνειρο, έτσι. Ήμουν μόνη και είπα να περάσω να σε ευχηθώ. Περιμένω λοιπόν. Τι πράγμα? Να δω τι θα μου ευχηθείς. Λοιπόν, σου εύχομαι υγεία. Σφίζω. Τότε τύχη. Αφού ήρθες στη ζωή μου, τότε είμαι και τυχερός. Α, τι άλλο να σου ευχηθώ? Να σου ευχηθώ αγάπη. Αυτή δεν χρειάζεται να την ευχηθείς. Μπορείς να μου τη δώσεις. Τότε πήρα κι εγώ αυτό που ευχόμουν. Ωραία λοιπόν, αφού ήρθες, θα μείνεις. Καλησπέρα. Μία κράτηση στο όνομα Σούλτς. Από εδώ παρακαλώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πανέμορφη είσαι απόψε. Ήρθες τελικά. Ναι, έχω τους λόγους μου. Τι λόγους? Σε έκανε κάτι να αλλάξεις γνώμη? Θα δεις. Τέλος, είχα αρχίσει να βαριέμαι. Σούλτς. Οι λόγοι που σου έλεγα. Γιάν, γύρισες. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Εγώ πάλι δεν μπορώ να πω το ίδιο. Αρχίζουν και τα όργανα. Υπό άλλες συνθήκες και εγώ θα χαιρόμουν. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, Γιάν. Εσύ είσαι η έκπληξη. Βασιλίνα που είναι. Άφησε το να μιλήσει. Να καθίσουμε. Έχω έρθει ως απεσταλμένος της Βασιλίνας. Να κάνεις τι? Να σας φέρω ένα μήνυμα. Η Βασιλίνα είναι καλά? Η Βασιλίνα καλά είναι. Άλλος δεν θα είναι καλά σε λίγη ώρα. Τι εννοείς, Γιάν? Θα μιλήσεις επιτέλους. Αυτό που θα σας πω θα αλλάξει τα πάντα για τη Σοφό. Αλλά και για εσάς. Είστε έτοιμοι να το ακούσετε? Αρέσει. Εσένα, Εμιλία μου, σ' αρέσει? Πολύ. Αυτή τη στιγμή η Σόφο, παρόλη τη βοήθεια της Νέρμαξ, βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί από τότε που ιδρύθηκε. Τώρα θα το σερβίρει. Λεωνίδα!
Θα κάνω φόνο! Χριστέ μου, Βλάσης. Πάω να τον διώξω. Επα! Θιά Φλωρεντίζα. Θιάφη. Και εδώ είμαστε Χριστούγεννα στο Ξδάνο. Στον Ξδάνο. Κοίτα να δεις ρε η πυρέτρια που θέλει και σαλένα από μου. Οικονόμος. Δούλεμα που έχει φάει η κυρία Κατερίνα. Άμορη τούτουρα, έγκλημα είσαι, είμαι πολύ περήφανος για σένα. Ντά. Καλώς την εκεσάριξε, πώς από εδώ. Αυτό εδώ σε πρόδωσε.